Τι λέτε, καλώς είμαι για ραντεβού Αγίου Βαλεντίνου. Βαριέσαι, τρώγομαι. Σκιώσω λίγο την κάμερα. Και νομίζω είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο katsounes.gr όπου μπορείτε να βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία χειροποίητων κριτικών μπαστούνιών και όχι μόνο. Βλέπετε πίσω μου, χαμός γίνεται. Για σήμερα θα γυρίσω ένα βίντεο το οποίο δεν ξέρω αν θα πάει καλά. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, θα δούμε, μαζί θα το δούμε. Λοιπόν, έρχεται, πλησιάζει η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου και εγώ θα ταυτίσω κάποιες κατσούνες, θα ταιριάξω κάποιες κατσούνες με τον τύπο γυναίκα στον οποίο εσείς είστε. Για να μπορείτε να σκεφτείτε και να κάνετε δώρο στο σύντροφό σας μια υπέροχη κριτική κατσούνα αντάξια της προσωπικότητάς σας. Λοιπόν, δεν ξέρω ξαναλέω πώς θα πάει αυτό, αλλά εγώ θα το τολμήσω. Και πάμε να δούμε τώρα. Αν εσείς είστε μια ψηλή γυναίκα, με ωραίο κορμό, λαμπάδα που λένε, έχω να σας δείξω κάτι αντίστοιχο. Όπως σας είπα, μια πολύ ψηλή γυναίκα, δύο πολύ ψηλές γυναίκες, μόνο δύο. Οι δύο πρώτες ψηλές που θα προλάβετε, γιατί δύο έχω, δεν έχω άλλες, μπορείτε να επιλέξετε για δώρο στο σύντροφό σας αυτές τις υπέροχες κατσούνες που έχω εδώ. Ολόησιες και ψηλές. Επειδή βέβαια, όπως και εγώ, αλλά και πολλές ακόμα γυναίκες, άλλες και άντρες, δεν είμαστε τα πρώτα μπόγια, πάμε σε κάτι πιο normal και λαμπάδα. Έχω αυτή εδώ από ξύλο σκήνου, μια ψηλή κατσούνα, ίσια κατσούνα, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για καθημερινή χρήση, για ό,τι και χρειαστεί ο σύντροφός σας. Θέλω λίγο να ξεπεράσουμε τα πρότυπα της λαμπάδας και να πάμε σε μια γυναίκα με ωραία πια σήματα και ωραίες καμπύλες. Φανταστείτε λοιπόν να είστε εσείς αυτή η ωραία γυναίκα με τις καμπύλες της, γεμάτη έτσι ωραίες καμπύλες και να πείτε, άντρα, εγώ σου επέλεξα αυτήν εδώ την κατσούνα γιατί έχει πολύ ωραίες καμπύλες και ξέρω ότι σ' αρέσουν και τις εκτιμάς. Γι' αυτό λοιπόν χειροποίητες κριτικές κατσούνες και με καμπύλες, έχω κι άλλη να σας δείξω. Special χειροποίητη, πω τη δείχνω από πίσω, αλλά είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή κατσούνα από ξύλο σκήνου με άγριο διπλό γύρισμα και κοιτάξτε εδώ καμπύλες. Φανταστείτε τώρα εσείς μία γυναίκα γεμάτη καμπύλες και να δώσετε στον άντρα σας αυτή την κατσούνα και να του πείτε, άντρα, σου πήρα μία επειδή σ' αρέσουν οι καμπύλες. Αυτά είναι. Εντυπωσιακές. Θα έρθουν και θα του υπενθυμίσουν τους συζύγους σας, τους συντρόφους σας, γιατί πρέπει να εκτιμάει τις καμπύλες. Λοιπόν, έχουμε λεπτές κατσούνες. Πάμε να βρω μια λεπτή κατσούνα. Ορίστε, μια λεπτότατη κατσούνα από ξύλο αγριαλιάς με τη δική μας σφραγίδα και υπογραφή, ιδανική για καθημερινή χρήση και στήριξη. Έχουμε, είπα ψηλές, δεν έχω πει κοντές. Έχουμε για κοντές. Μικρή στο μάτι, μεγάλη στη χρήση. Λοιπόν, χειροποίητη κριτική κατσούνα από ξύλο άγρια ελιάς και συγκεκριμένη, ιδανική επιλογή για κάποιον που χρειάζεται στήριξη στην καθημερινότητά του. Έχω πει ψηλές, έχω πει κοντές, έχω πει αδύνατες, έχω πει παχές δεν έχω πει. Παχουλοκομψές να το πω κομψά. Λοιπόν, έχω και παχουλοκομψές οι οποίες θα κάνω ζημιά, όχι τη γλίτωσα. Είναι σαν αυτήν εδώ, Παναγία μου, ασήκω τι είναι, αλλά τέτοιο στήριγμα δεν έχετε ξαναματαδεί. Το βρήκα. Υπέροχη, στιβαρού τύπου, κλείνει και την κάμερα άμα θελήσω, αλλά δεν θέλω γιατί θέλω να τη δείτε πραγματικά αυτήν εδώ την υπέροχη κατσούνα με τη δική μας σφραγίδα και υπογραφή. Στιβαρού τύπου, θα σπάσει το πάτωμα, δεν επιμένω στο χτύπημα. Και φανταστείτε τώρα εδώ, εσείς να του κάνετε δώρο αυτή την κατσούνα, συμβολικά θα καταλάβει ότι θα είστε το στήριγμά του για την επόμενη σας ζωή, την κοινή σας ζωή. Και τι άλλο δεν έχω πει, κάτσε να δω αυτήν εδώ με τι θα την ταιριάξω.
θα τη βάλω στις καμπύλες, τις ωραίες καμπύλες, εδώ που γίνεται πλεξούδα στο κάτω μέρος, άρα έχει πάρα πολύ ωραίες καμπύλες, και είναι ίσως να πω, να, το έχω. Έχω κατσούνα η οποία μπλέκονται τα κλαδιά και σας κάνουν ένα. Όταν εσείς οι δύο είσαστε ένα, μπορείτε να κάνετε δώρο αυτή την υπέροχη χειροποίητη κριτική κατσούνα. Παναγία μου και Χριστέ μου, τι άλλο θα σκεφτώ. Και τι δεν σας έχω δείξει. Όλες σας έχω δείξει. Ψηλή, κοντή, αδύνατη, παχιά, με καμπύλες, λαμπάδα. Τι άλλο να σας δείξω. Δεν σας έχω δείξει μαύρη άσπρη. Δεν μας νοιάζει. Κίτρινη. Λοιπόν, ξεκινάω με κίτρινη. Από ξύλο ροδιάς, κιτρινοπή. Αν ο σύντροφος ή η σύντροφος είναι Ασιάτης, θα του πάρετε μια κίτρινη λοιπόν κατσούνα από ξύλο ροδιάς, η οποία είναι από τα πανέμορφα ξύλα και θυμίζει πάρα πολύ vintage. Πάμε σε κάτι λευκό, όπου είναι το ξύλο σικιάς. Ολό λευκό μπαστούνι, ιδανικό για κάθε είδους χρήση. Ελαφρύ. Πάμε για μία μαυρούλα, τι λέτε, θα πάρω αυτή εδώ που είναι και ωραία έτσι, με διπλό γύρισμα. Αν προτιμάμε μαυρούλες, μαυρούλιδες, κοιτάξτε εδώ πέρα, δεν έχω κανένα ρατσισμό, κανένα ρατσιστικό σχόλιο δεν δέχομαι, απλά κάνω παρομοιάσεις σε τι δώρα θα μπορούσατε να κάνετε στο σύντροφό σας. Αν η καρδιά του ανθρώπου σας είναι ιδιαίτερη, η ψυχή του είναι ιδιαίτερη, θα μπορούσατε να του κάνετε δώρο κι εσείς μία ιδιαίτερη χειροποίητη κατσούνα σαν αυτήν εδώ, με ωραίους ρόζους, κόμπους. Αυτό το ξύλο δεν γίνεται να ξαναβρεθεί. Είναι μοναδικό, φτιάχτηκε αυτή η μοναδική κατσούνα και θα τη χαρεί μονάχα ένας, αυτός που θα την προλάβει. Έχω πάρα πολλές τέτοιες ιδιαίτερες. Πρόσφατα γύρισα βίντεο μία καινούρια. Νομίζω την έχω εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι βρήκα. Από ξύλο δρύς, πάρα πολύ ανθεκτικό, πολύ το χρησιμοποιείτε στα έπιπλά σας, άρα γνωρίζετε. Κοιτάξτε εδώ πώς είναι ο κορμός, βλέπετε, πανέμορφος. Ιδιαίτερη κατσούνα με διπλό γύρισμα για τον ιδιαίτερο άνθρωπό σας. Τι δεν σας είπα, πείτε μου, τι δεν σας έχω βρει. Αν, λέμε τώρα το έχω. Αν ο σύντροφός σας είναι και λίγο φίδι, έχω και από αυτό. Το λέω με την κακή εκδοχή, αν θέλετε να του χτυπήσετε λίγο τον κόδωνα και να του πείτε φίλε μου πρόσεχε. Έχω και κατσούνα φίδι, ιδιαίτερες, μοναδικές, σκαλιστές, χειροποίητες, πέρα από την πλακά είναι πανεμορφές. Σκεφτείτε λοιπόν σε αυτή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου να πρωτοτυπήσετε. Υπάρχουν ένα σωρό επιλογές πίσω μου, γύρω μου, που μπορούν να γίνουν η καλύτερη επιλογή για εσάς, το καλύτερο δώρο για το σύντροφό σας, τη σύντροφό σας που μπορεί να χρειάζεται στήριγμα. Δεν σας έχω δείξει γλίτσα, μη φύγετε. Θα σας δείξω. Δεν ξέρω με τι θα την παρομοιάσω τώρα αυτή, αλλά θα πω αν είναι από την Ήπειρο ή τη Βόρεια Ελλάδα, ορίστε, να. Μία ολόησια γλίτσα, γιατί και αυτό μπορεί να είναι δώρο. Ή ένα πεζοπορικό μπαστούνι, το οποίο θα το χρησιμοποιείς στις πεζοπορίες, έχει μεταλλική βάση για να καρφώνει στο έδαφος και να μην κλειστράει στο χώμα, κορδώνει να το περνάει στο χέρι και να μην του φεύγει. Παιδιά, υπάρχουν ένα σωρό επιλογές. Μπείτε στο katsounes.gr και σίγουρα θα βρείτε κάτι που θα ταιριάζει σε εσάς ή την σύντροφό σας. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό, μόλις μπείτε θα σιγουρευτείτε κι εσείς. katsounes.gr, θέλουμε να είμαστε το στήριγμά σας σε κάθε σας εξωτερική δραστηριότητα για να πεζοπορείτε ασφαλής, με στυλ και φτιάχνουμε μπαστούνια για να στηριχτείτε πάνω τους. Γεια σας!